Με πολύ κέφι και ενθουσιασμό το μεσημέρι της Παρασκευής, 7 Απριλίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 19ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Δημοτικό Πάρκο της πόλης, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα φύτευσης λουλουδιών. Οι μικροί δημότε φύτευσαν εποχιακά λουλούδια και τοποθέτησαν μικρέ πινακίδες με λόγια ποιητών και με τη συνδρομή και καθοδήγηση εργαζομένων της Αντιδημαρχία Περιβάλλοντο και Πρασίνου. Μάλιστα, τα στελέχη της Αντιδημαρχίας περιβάλλοντος και πρασίνου μετέφεραν στους μαθητές πληροφορίες για τα εποχιακά φυτά, τον τρόπο φύτευσης καθώς και άλλα πολλά. Ενώ τα μικρά παιδιά μετέφεραν τις γνώσεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος και έστειλαν το μήνυμα της σημασίας του πρασίνου στη ζωή μας. Επιπλέον ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας γραμματικόπουλο σε δήλωσή του τόνισε πως ο σχολικός χώρος μπορεί να αποτελέσει πεδίο δράσης και ευαισθητοποίησης για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και πως τέτοιες ξεχωριστές δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην κατεύθυνση δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης από μικρή ηλικία.